Η ζωή μας είναι εδώ, τα παιδιά μας είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που ξαναβρίσκομαι έτσι στην ομάδα. Αλλά συγχρόνως είναι και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Νομίζω ότι και η ομάδα και οι άνθρωποι της ομάδας έχουν δώσει πάρα πολλά και σίγουρα θα βοηθήσουμε και εμείς και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουν αυτό που έχουν σκεφτεί για τη φετινή σεζόν. Υπάρχουν κάποια συνδετικά πρόσωπα, κάποια συνδετική κρίκη από την προηγούμενη θητεία? Έχω την αίσθηση, για παράδειγμα, ο Κάι Μακαμούδης που είναι από τους πιο έμπειρους παίχτες, νομίζω και όλο και κάποιος πρέπει να είναι ακόμα. Ναι, έχουν μείνει κάποια παιδιά από την προηγούμενη θητεία. Γνωριζόμαστε, ακόμα και τα παιδιά όμως βέβαια που έχουν έρθει στην ομάδα μένουν εδώ στο Ηράκλειο, υπάρχει μια γνωριμία, έχουν αφήσει τα διαπιστευτήριά τους και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αλλά και εδώ πέρα στην Κρήτη, οπότε και η προσαρμογή και η δικιά μου θα είναι ακόμα πιο εύκολη. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα παράδοξο στο φετινό ΠΟΑ. Σίγουρα αλλάζει η τεχνική ηγεσία, αλλά εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε στο παράδοξο των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ο ΠΟΑ συνήθως είχε τη δύναμή του εδώ στο Ατσαλένιο. Βλέπουμε φέτος ότι έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα εκτός. Δεν έχει ξεκινήσει τόσο θετικά εντός. Μάλιστα, έχει δεχτεί και κάποιες βαριές ήττες. Εντάξει, κοιτάξτε, ένα παιχνίδι μπορεί να υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είναι δικιά μας δουλειά να σχολιάσουμε τι έχει γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια και τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν έρθει. Νομίζω ότι σε αρκετά παιχνίδια και αυτά που έχω δει εγώ εδώ, η ομάδα τις στιγμές της άμα εκμεταλλευόταν θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολη η στιγμή που βιώνει αυτή τη στιγμή ο ΠΟΑ, αλλά υπάρχουν και η ποιότητα των παιδιών, υπάρχει και αυτό το κλίμα που πρεσβεύει και τους ανθρώπους της ομάδας, οπότε είναι μια χημεία δυνατή για να μπορέσει να αντιστραφεί, αν θέλεις, όλο το κλίμα γύρω από την ομάδα.